Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ και 6 εβδομάδες, λοιπόν, παρακολουθούμε το καταστροφικό και πολύ επίμονο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη Βρετανία. Κλιματικοί επιστήμονες και μετεωρολόγοι προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα του καιρού και αποδίδουν, όπως βλέπουμε, τα ακραία αυτά φαινόμενα στην κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, Ασία, ακριβώς έτσι είναι και θεωρούν κρίσιμο παράγοντα για την εξήγηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, τις αλλαγές που επέφερε η υπερθέρμανση του πλανήτη, αύξηση της θερμοκρασίας δηλαδή, στην πλέον ευάλωτη περιοχή της Γης, στην Αρκτική. Mm-hmm. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να σταματήσει την επέλαση του χιονιά ή της καταιγίδας, απαιτείται πλέον όλες οι χώρες να καταρτήσουν στρατηγικό σχέδιο για την προσαρμογή τους στο νέο κλίμα. Αν το πέταγμα μιας πεταλούδας στον Αμαζόνιο, σύμφωνα με τη θεωρία του χάους, αρκεί να προκαλέσει βροχή στην Κίνα, τι μπορούν να προκαλέσουν εκατομμύρια βιομηχανικές καμινάδες που κατακλείζουν την ατμόσφαιρα με θερμοκηπιακά αέρια και ανεβάζουν τη θερμοκρασία της Γης? Η επιστημονική κοινότητα πάντως αποδίδει στην κλιματική αλλαγή και στην ανθρώπινη παρέμβαση τις αρρωτικές πλημμύρες που σημειώνονται επί εβδομάδες στη Βρετανία, εκεί όπου μεγάλες περιοχές της νοτιοδυτικής Αγγλίας βρίσκονται κάτω από το νερό για περισσότερο από ένα μήνα. Οι ενδείξεις που έχουμε μας λένε ότι είναι πολύ πιθανό η κλιματική αλλαγή να επιδεινώνει τα φαινόμενα, με πολύ ακραίες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα έντονες καταιγίδες, και να συνδέεται με την παρατεταμένη διάρκεια των φαινομένων. Υπάρχουν ενδείξεις, μάλλον, ότι έχει απορριθμιστεί το οικοσύστημα. Δηλαδή, οι πάγοι της Αρκτικής, οι πάγοι της Ανταρκτικής, η καταστροφή των δασών, αυτά μας λένε ότι έχει απορριθμιστεί το σύστημα. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει την κατάλληλη συγκυρία για να διαμαρτυρηθεί το οικοσύστημα. Αλλά σε ποιο βαθμό είναι και αυτό παρακινδυνευμένο, να το πούμε. Σύμφωνα με τα στατιστικά, η Βρετανία βιώνει τις χειρότερες βροχοπτώσεις στην ιστορία της, τουλάχιστον από το 1766, οπότε ξεκίνησαν να καταγράφουν δεδομένα. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το κλιματικό ντόμινο, τις πλημμύρες της Βρετανίας και το πολικό ψύχος της Αμερικής στην άνοδο της θερμοκρασίας στην Αρκτική από 2-8 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Οι σφοδρές καταιγίδες της Βρετανίας δημιουργούνται στον Ατλαντικό όταν οι ψυχρές μάζες της Αρκτικής συναντηθούν με θερμές μάζες του Νότου. Το μείγμα είναι εκρηκτικό και οδηγεί σε εκρηκτικές κυκλογενέσεις, δηλαδή στη δημιουργία πολύ βαθιών βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία το ένα μετά το άλλο επηρεάζουν τη βορειοδυτική Ευρώπη και κυρίως τη Μεγάλη Βρετανία. Επομένως, το να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στην Αρκτική και να το αποδίδουμε σε άλλες περιπτώσεις είναι κουτό. Νομίζω ότι ήδη έχει αποσταθεροποιηθεί η κατάσταση στην Αρκτική. Αυτό εκεί επικεντρώνεται πλέον το παιχνίδι της κλιματικής αλλαγής. Φέτος είχαμε αυτά τα γεγονότα με τη Βόρεια Αμερική και τον Ατλαντικό. Του χρόνου ή των άλλων μπορεί να έχουμε κάποιες ανάλογες καταστάσεις με τη Σιβηρία και να επηρεαστεί περισσότερο η χώρα μας από ό,τι επηρεάζεται φέτος, δηλαδή με άλλου είδους καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν το γνωρίζουμε. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου θεωρεί το βασικό υπαίτιος των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ η αύξηση των υδρατμών κατά 3,5% στην ατμόσφαιρα της Γης δημιουργεί ακόμη πιο εκρηκτικές συνθήκες. Οι μηχανισμοί του κλίματος είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και δύσκολο να μελετηθούν, πολύ περισσότερο να προβλεφθούν. Ωστόσο, σε Ελλάδα και Βρετανία, ο καιρός διαμορφώνεται με τη λογική της κλιματικής τραμπάλας. Φανταστείτε μια τραμπάλα που ακουμπάει στις Άλπες. Δηλαδή, όταν η τραμπάλα είναι χαμηλά στην Βρετανία, δηλαδή υπάρχουν βαρομετρικά χαμηλά εκεί, εμείς έχουμε υψηλά βαρομετρικά, που σημαίνει έχουμε καλοκαιρία. Όταν αντιστραφεί η τραμπάλα, τότε θα έχουν οι Εγγλέζοι καλό καιρό και οι Έλληνες κακό καιρό. Είναι μια κατάσταση που λειτουργεί στις περισσότερες των περιπτώσεων. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και οι αναδασώσεις μας συνεχίζονται στον Ημιτό αυτή την Κυριακή, Κατερίνα. Είναι και αυτό ένα σχέδιο προσαρμογής πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή οι αναδασώσεις. Εμείς, ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, την Κυριακή, θα πάμε στους πρόποδες του Ημιτού, στην περιοχή της Ηλιούπολης. Θα αναδασώσουμε μια περιοχή που είχε καταστραφεί από πυρκαγιές αρκετές φορές κατά το παρελθόν, με τελευταία το καλοκαίρι του 2010, αρκετά πρόσφατα. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Ημιτού, το Δήμο Ηλιούπολης, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους με τις αναδασώσεις. Κρατικούς φορείς και βεβαίως με τη βοήθεια εθελοντών θα φυτευτούν 10.000 μικρά δέντρα. Η δράση θα ξεκινήσει όπως πάντα στις 10 το πρωί.